Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα τεκτενούμενα γύρω από το δημόσιο χρέος και τι επιλογές υπάρχουν. Λοιπόν, χρωστάμε γύρω στα 300 δισεκατομμύρια. Έχουμε περίπου 50 δισεκατομμύρια έσοδα και χαλάμε περίπου 70-75 δις. Αυτή είναι περίπου η κατάσταση. Προσωπικά έχω ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα με το σχέδιο σταθερότητας. Υπό την έννοια ότι δεν θα λύσει κανένα πρόβλημα. Ο λόγος που δεν θα λύσει κανένα πρόβλημα είναι διότι απλά του χρόνου τέτοια εποχή οι ανάγκες για να προσφύγουμε στην αγορά θα αυξηθούν και δεν θα μειωθούν. Και αυτό διότι απλά του χρόνου το χρέος θα είναι περισσότερο. Είναι πάρα πολύ απλό. Η κυβέρνηση προσπαθεί το έλλειμμα να το πάει από το 12 στο 8, αλλά 8% έλλειμμα σημαίνει 8% έλλειμμα. Σημαίνει ότι του χρόνου θα χρωστάς περίπου 15 με 20 δις παραπάνω από αυτά που χρωστάς φέτος. Και άρα αντί για 300 δισεκατομμύρια χρέος του χρόνου, θα έχεις γύρω στα 320. Άρα οι ανάγκες για χρηματοδότηση από την αγορά του χρόνου θα είναι αυξημένες, δεν θα είναι μειωμένες. Ακόμα δηλαδή και αν μας τα δώσουν οι Ευρωπαίοι, μας βοηθήσουν τώρα φέτος, για όλη τη χρονιά, δεν θα αλλάξει τίποτα όσον αφορά τις ανάγκες που έχουμε από την αγορά. Ναι, μεν αν αναχρηματοδοτηθεί το χρέος με δεκαετές ομόλογα, εντάξει, αυτό θα μεγαλώσει το μέση αποπληρωμή, αλλά κατά τα άλλα, οι τόκοι σε αιτήσια βάση που θα κλειδείς να πληρώνεις, θα αυξηθούν, δεν θα μειωθούν. Ως εκ τούτου λοιπόν, το σχέδιο σταθερότητας είναι πολύ λίγο. Δεν μας λύνει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Και μάλιστα το σχέδιο σταθερότητας που κάνει εντύπωση ότι μας το επιβάλλανε οι Ευρωπαίοι. Δεν το σκεφτήκαμε εμείς από μόνοι μας να το κάνουμε. Ήταν μια ανάγκη που προήλθε από τη δυσκολία χρηματοδότησης από την αγορά. Τώρα, τι σημαίνουν όλα αυτά. Σημαίνει ότι του χρόνου θα έχεις πάλι πρόβλημα. Δεν θα το γλιτώσουν. Θα έχουμε πάλι πρόβλημα. Του πάρα χρόνο ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Και αυτά που ακούγονται και ακούμε φέτος θα επιδεινωθούν στο μέλλον. Άρα τι μπορούμε να κάνουμε, αυτό είναι το ερώτημα. Υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε. Το ένα είναι ότι πρέπει να μειωθούν οι δαπάνες κατά 20-25 δισεκατομμύρια, έτσι ώστε τα έξοδά μας να ισοσκελιστούν με τα έσοδά μας. Αν το κάνουμε αυτό, βασικά του χρόνου δεν θα έχουμε αύξηση του χρέους, θα μείνουμε σταθεροί. Πολύ ωραία. Αυτό είναι ένα. Παράλληλα όμως με αυτό, θα πρέπει να γίνουν μαζικές πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων του κράτους, της τάξης του 50 δισεκατομμύρια. Γιατί, για να μπορείς παράλληλα με αυτό να κατεβάσεις το χρέος από 300 στα 250, μέσα σε 1-2 χρόνια, αν είναι δυνατόν. Παρεμπιπτόντως, όλες οι συγμένες και τα περιουσιακά στοιχεία που έχει το κράτος στο χρηματιστήριο δεν αξίζουν πάνω από 10 δις. Άρα, μας βλέπω να πουλάμε κάτι νησί. Και εγώ δεν ξέρω τι λύσεις υπάρχουν, τι περιουσιακά στοιχεία έχει το κράτος να πουλήσει, αλλά τέλος πάντων θα πρέπει να ρευστοποιήσουμε, να δούμε τι υπάρχουν προς πώληση και να πουλήσουμε κάτι τέλος πάντων. Εν απουσία και των δύο αυτών πραγμάτων, δηλαδή και μείωση των δαπανών, παράλληλα και πώληση περιουσιακών στοιχείων, το χρέος θα συνεχίσει να αυξάνεται. Δεν θα μειωθεί. Και άρα, ό,τι και να κάνουμε φέτος, ό,τι και να νομίζουμε ότι κάνουμε φέτος, δεν τελείωσε η ιστορία εκεί πέρα. Η ανάπτυξη που προβλέπεται για την ελληνική οικονομία τα επόμενα χρόνια είναι από 0 έως αρνητική. Μάλιστα, αν φέτος δεν έχουμε μια μεγάλη μείωση του ΑΕΠ. Με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, η αγορά έχει παγώσει το ΑΕΠ. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω από πού φέτος θα γλιτώσουμε ένα -5. Πώς θα καταφέρουμε φέτος το ΑΕΠ να είναι σταθερό με όλα αυτά που γίνονται.
Εν απουσία αυτού λοιπόν, το πρόβλημα δεν τελειώνει αυτό το δύο που σας είπα, μείωση εξόδων και πώληση περιουσιακών στοιχείων. Δεν τελειώνει το πρόβλημα. Θα συνεχίσουμε να έχουμε προβλήματα. Και του χρόνου και του παραχρόνου θα είναι ακόμα μεγαλύτερα αυτά τα προβλήματα. Άρα, ο ελληνικός λαός ξέρουμε ότι αυτά τα πράγματα δεν τα κατανοεί, δεν είναι ούτε καν προετοιμασμένος. Και από την άλλη ξέρουμε ότι η πολιτική ηγεσία επίσης δεν τα κατανοεί. Το 95% των πολιτικών, εγώ εκτιμώ ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου και δεν αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει. Και νομίζω μόνο ένα 5% ίσως να γνωρίζει πολύ καλά την κατάσταση, τον οποίο υποθέτω ο κύριος Υπουργός Οικονομικών, αν και έχω αμφιβολίες, με το επιτελείο του. Ωραία. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά ή δεν έχουμε το θάρρος να τα κάνουμε αυτά ή τέλος πάντων αδυνατούμε να τα κάνουμε. Ή δεν τα καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να τα κάνουμε. Τι μπορεί να κάνουμε. Μία άλλη επιλογή είναι δυστυχώς να κάνουμε στάση πληρωμών. Τι σημαίνει αυτό να το εξηγήσουμε. Τι σημαίνει ότι λες στους ομολογιούχους σου, κύριε, δεν μπορώ να σας πληρώσω. Ελάτε στην Αθήνα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Οπότε έρχεται μια αντιπροσωπεία στην Αθήνα και βλέπουν και αυτοί, βλέπεις και εσύ ότι δεν μπορείς να τους πληρώσεις και ουσιαστικά κάνουν μια διαπραγμάτευση. Τους λέμε, ας πούμε, εντάξει, σας κοστάμε 300, θα σας δώσουμε 150. Δώστε μας τα παλιά ομόλογα και θα σας δώσουμε καινούρια ομόλογα 15 ετής διάρκειας, ας πούμε, με 150 δις. Αν το κάνουμε αυτό, παράλληλα όμως θα πρέπει να μειώσουμε τα έξοδα και να αναδιοργανώσουμε το κράτος, διότι αν δεν το κάνουμε θα βρεθούμε μέσα σε μια τριετία πάλι στο ίδιο σημείο και ουσιαστικά αρχίζουμε πάλι από το μηδέν, γυρίζουμε το κοντέρ. Το ΕΠ βεβαίως θα πέσει στις τάξεις του 10-15-20% από εδώ που είναι σήμερα και βεβαίως θα έχει μια αρκετά μεγάλη ύφεση για ένα χρονικό διάστημα, ένα με δύο χρόνια. Μπορεί και όχι, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αρχικά τουλάχιστον θα έχουν μια μεγάλη ύφεση. Αλλά από εκεί πέρα, εκεί τώρα μπορείς να δουλέψεις. Έχεις περιθώρια. Έχεις περιθώρια ελιγμού. Έχεις περιθώρια για ανάπτυξη. Έχεις περιθώρια για να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Υπόψη είναι ότι οι επενδυτές θα ομολογούν. Είναι ανέντιμο αυτό το πράγμα. Φυσικά είναι ανέντιμο. Το θέμα είναι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Τι μπορείς να κάνεις. Τι επιλογές έχεις. Δεν είναι ότι μπορείς να τους πληρώσεις και δεν τους πληρώνεις. Είναι ότι δεν έχεις επιλογές. Να υπενθυμίσω ότι οι επενδυτές όταν επενδύουν, όταν αγοράζουν τα ομόλογα μια εταιρεία και την πάει καλά, τα χάνουν. Παρομοίως λοιπόν όταν επενδύουν σε κρατικά ομόλογα και αυτό το κράτος δεν έχει δυνατότητα πληρωμής, επίσης τα χάνουν. Και βέβαια οι επενδυτές των ελληνικών ομολόγων το γνωρίζουν αυτό και γι' αυτό έχουν πάρει αυξημένο ρίσκο για να έχουν αυτή την αυξημένη απόδοση. Τέλος πάντων, είναι ένα θέμα που το οποίο θα ξανασυζητήσουμε. Αλλά προσωπικά έτσι όπως τα βλέπω, πολύ χοντρικά τα πράγματα. Άμα δεν έχουμε παράλληλα μείωση των εξόδων και παράλληλα πώληση περιουσιακών στοιχείων, δεν βλέπω πώς θα βγούμε από αυτή την κατάσταση. Όλα αυτά τα προγράμματα που ακούμε από την Ευρώπη και τα λοιπά, η βοήθεια να μας δώσουν είναι εντάξει, είναι καλά, αλλά αυτό εξυπηρετούν περισσότερο τους ομολογιούχους μας, αυτούς που μας έχουν δανείσει και όχι εμάς. Ναι, μεν είναι ανέντιμο να τους φεσώσουμε, αλλά είμαστε σε μια κατάσταση που δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δυστυχώς. Αυτά. Να πούμε την επόμενη φορά.